Επέστρεψαν στον τόπο που χτύπησαν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2018, όμως αυτή τη φορά βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, που σε μια συντονισμένη επιχείρηση έβαλε τέλος στη δράση τους. Οι τρεις χανιώτες που συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο τα ξημερώματα της Κυριακής είχαν σύμφωνα με την αστυνομία διαπράξει δύο κλοπές ανατινάζοντας ATM τραπεζών στα Χανιά, ενώ βαρύνονται και για 8 απόπειρες κλοπών με την ίδια ακριβώς μέθοδο. Στις 12.30 το μεσημέρι, τρεις κατηγορούμενοι πέρασαν το κατόφλι του Εισαγγελέα Χανίων. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και έκρηξη. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επιχείρησαν με τη λεγόμενη μέθοδο Plough Crack να προκαλέσουν έκρηξη σε ATM που βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Μινωθιανά Κολυμπαρίου, το οποίο είχαν ανατινάξει το 2018. Τότε τα χρήματα σκόρπισαν στο εσωτερικό του σούπερ μάρκετ και εκείνοι έγιναν καπνός. Ναι, αυτό τέτοιο πράγμα, παιδιά, εγώ δεν το έχω ξαναδεί τώρα, εντάξει. Τι να σου πω. Το σπάσαν, τι έγινε. Πέρασαν 2 χρόνια από το πρώτο χτύπημα σε ATM. Ξημερώματα Κυριακής, και ενώ η εγκληματική ομάδα εφάρμοζε ήδη το 11ο χτύπημα, ευνηδιάστηκε από άνδρες του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, καθώς και από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας. Η προσπάθειά τους να διαφύγουν απέτυχε και μάλιστα ένας εκ των 3 τραυματίστηκε. Στις 29 Νοεμβρίου του 2019 οι κατηγορούμενοι είχαν χτυπήσει ATM στην Αλμυρίδα, αποσπώντας τότε το ποσό των 130.000 ευρώ. Μάλιστα τις κινήσεις τους είχε καταγράψει κάμερα ασφαλείας, ωστόσο δρούσαν κατά τρόπο που να μην αφήνουν δακτυλικά αποτυπώματα ή άλλα ίχνη. Φαντάζομαι πως ήταν στοχευμένο, δηλαδή οι άνθρωποι πρέπει να είχαν περάσει, οπότε είδανε τις κάμερες, τις γυρίσανε ανάποδα, ναι. Την περίοδο της δράσης τους πρόλαβαν να αποσπάσουν συνολικά 132.420 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν κουκούλες μέσα για την τέλεση κλοπών, κλεμμένες πινακίδες οχήματος, 3 γεμιστήρες πιστολιού, μαχαίρι, αθύρματα με φυτίλι και κινητά τηλέφωνα. Χρησιμοποιούσαν για τη διαφυγή τους 3 κλεμμένα αυτοκίνητα. Για τις κακουργηματικού χαρακτήρα πράξης τους αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη στην ανακρίτρια Χανίων.